Έχοντας και επίσημα περάσει τη μέση της σειράς και με την ακροαματικότητα να έχει εν μέρει επιστρέψει, το Dragon Ball GT με το επεισόδιο 41 φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί και να κερδίσει πίσω μέρος του ενδιαφέροντος του κόσμου. Η αρχή της σειράς, η οποία κυκλοφόρησε μία εβδομάδα μετά το τέλος του Dragon Ball Z, βρήκε το GT να ξεκινάει με ένα συγκλονιστικό 19,6% σε ακροαματικότητα. Το οποίο όμως σύντομα άρχισε να πέφτει. Αν και λογικό, μία νέα σειρά με νέους χαρακτήρες και νέες ιδέες να συναντάει την αποδοκιμασία του κόσμου αρχικά. Δυστυχώς με το πέρασμα του χρόνου, τα νούμερα της σειράς συνέχισαν να πέφτουν. Και η πραγματικότητα είναι ότι μεγάλο μέρος της πλοκής, η οποία σχετιζόταν με ταξίδια στο διάστημα, πετάχθηκε από το παράθυρο μαζί με όλα τα αρχικά σενάρια, ώστε να δημιουργηθεί κάτι πιο κοντά στα κυβικά του Ζήτα. Με περισσότερη δράση, περισσότερους κακούς που ήθελαν να καταστρέψουν το σύμπαν, αλλά κυρίως μια προσπάθεια επανάπαυσης του κόσμου. Του κόσμου που ανησυχούσε ότι η σειρά που μεγάλωσαν είχε μεταμορφωθεί σε κάτι διαφορετικό. Και η αλλαγή πέτυχε. Με την ιστορία του Baby να είναι κατά μέσο όρο καλύτερη σε νούμερα από τα πρώτα επεισόδια. Άρα το μόνο που έμενε ήταν ένα δυνατό επόμενο βήμα. Πρωτού όμως πάμε σε αυτό, καιρός να κάνουμε μια αναδρομή στο GT και να ανακαλύψουμε ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματά του και αν μάλιστα είχε ελπίδες να γίνει καλύτερο. Η αρχική ιδέα που συναντάμε σε όλο το GT είναι ότι είναι μια συλλογή καλών ιδεών αλλά με κακή εκτέλεση. Και όχι, δεν αναφέρομαι στο ότι ο Γκόκου γίνεται παιδί. Ίσα-ίσα, όσο και αν παραπονιόμαστε ότι ο Γκόκου σαν ενήλικας ήταν καλύτερη επιλογή, ο μικρός Γκόκου έχει τη δική του γοητεία. Το πρόβλημα με το μικρό Γκόκου στο GT δεν είναι ότι φέρνει πάλι στο τραπέζι τον μικρό Γκόκου. Αντιθέτως, είναι ότι κατά τη διάρκεια της σειράς δεν συμπεριφέρεται σαν καμία έκδοση του Γκόκου. Για όσα παράπονα υπάρχουν για το Super, πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι βλέπουμε άλλο χαρακτήρα στη σειρά. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένες πτυχές του χαρακτήρα του ξεχώρισαν σε υπερβολικό βαθμό. Ο Γκόκου στο Ζήτα απολάμβανε τις μάχες. Άρα στο Σούπερ πρέπει να αρχίζει αργά τη μάχη και να περνάει σε κάθε μάχη από κάθε επίπεδο. Του αρέσει να πολεμάει. Άρα τώρα το να πολεμάει γίνεται το πυρήνα της προσωπικότητάς του στο σημείο που να γίνεται ενοχλητικός. Στο GT όμως, ο νέος Γκόκου είναι περίεργος. Κάποιες φορές πολύ κωμικός, κάποιες φορές πολύ σοβαρός, αλλά κυρίως πολύ ασήμαντος. Δεν νιώθω ότι μέσα στα πρώτα 41 επεισόδια είχαμε μία πρόταση που θα μπορούσε να συναγωνιστεί τους διαλόγους του Σούπερ. Αν και όλη η ιδέα του GT είναι να κάνουμε ένα reset με τον Γκόκου σαν πρωταγωνιστή να είναι πάλι παιδί, ο Γκόκου απλά υπάρχει. Και αυτό είναι το πρόβλημα της σειράς. Ο πυρήνας της είναι μικρός και δεν γράφεται στοχευμένα. Έχεις έναν εξιντάρι Γκόκου που ταξιδεύει με τη μικρή του εγγονή που είδαμε να προπονεί, και τον Τρανκς που είναι ο γιος του Βεντζέτα, αλλά επίσης ξέρει να δέχεται εντολές προς την προπόνηση. Με αυτή την αφορμή ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τον Γκόκου ώστε να δείξει πόσο έχει μεγαλώσει με τον Νουμπ. Πόσο όλα αυτά τα χρόνια σαν μέντορας τον άλλαξαν. Η προσωπική μου άποψη θα ήταν ότι θα ήθελα ο Γκόκου να μην μπορούσε να πολεμήσει. Σε όλες τις μάχες, να κάθεται στο πλάι και να δίνει εντολές στους άλλους δύο ή να τους αφήνει να παίρνουν αποφάσεις ώστε να μεγαλώσουν σαν χαρακτήρες. Αντί να έχει τον Γκόκου να μεταμορφώνεται για να πολεμήσει το Legit, μιας και ο Legit έχει όπλα, γιατί να μην κάνει τον Trunks να τον πολεμάει. Στο κάτω-κάτω, το σπαθί στο opening που είδαμε του Trunks δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Άρα, γιατί να μην χρησιμοποιήσει αυτή τη μάχη σαν αφορμή για να το μεταμορφώσει σε Super Saiyan 2 ή σε κάτι παραπάνω. Δεν υπήρχε λόγος η Πάν να είναι αντίθεση και αντιπαθητική, ή όπως έλεγαν οι δημιουργοί, ένα άτομο που έπρεπε να μπαίνει σε κίνδυνο ώστε ο Γκόκου να τη σώζει. Αντίθετα, θα έπρεπε να είχε σκοπό να δείξει πως έχει μεγαλώσει ώστε να κάνει περήφανο τον παππού της. Έχει τη σειρά να μην αφήνει τον Γκόκου να ρίξει ούτε μία γροθιά κατά τη διάρκεια της ιστορίας, μέχρι να φτάσουμε στο Baby, όπου θα είναι και ο μόνος που δεν θα τον ελέγχει. Γιατί? Γιατί είναι ασήμαντος. Και έτσι έχει το να μεταμορφώνεται, να γίνεται πάλι ενήλικος και να πολεμάει πρώτη φορά στα Super Saiyan 4. Ένα εκπληκτικό comeback που θα επιβράβει την υπομονή του κόσμου που για μήνες έβλεπαν τον Γκόκου να κάθεται στην άκρη, αλλά και μια εξαιρετική αφορμή για να δείξει πόσο έχει οριμάσει. Αλλά η προσωπικότητα του Γκόκου και ο τρόπος που γράφτηκε μέσα στη σειρά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Ο πρώτος μεγάλος κακός έχει και αυτό στα δικά του θέματα. Αλλά ας αρχίσουμε από τα απλά. Ποιος είναι ο Baby? Ο Baby ήταν ένα δημιούργημα των Σουφούριανς, της άλλης φυλής που ζούσε στον πλανήτη Βεντζίτα πριν εμφανιστεί από τους Σάγιανς με σκοπό να μετατρέψει όλο τον κόσμο στο λαό του. Ένα παράσιτο βασισμένο στο νεκρό βασιλιά τους. Και εδώ παρουσιάζονται ευκαιρίες. Ποιοι είναι οι Σουφούριανς? Σύμφωνα με το μάγκα, δεν υπάρχουν. Αλλά και το άνιμε δεν πάει πίσω, μιας και τους αναφέρει μία φορά στο 20ο επεισόδιο του Dragon Ball Z, όπου ο Κάιο αναφέρεται στους Σουφούριανς ως μία φυλή που κατέστρεψαν οι Σάγιαν. Αυτό. Άρα βάσει λογικής, δεν θα υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για να τους συνδέσεις. Και θα ίσχυε αν οι πληροφορίες σταματούσαν εδώ. Όπως προανέφερα, οι Σουφούριανς δεν υπήρχαν στο μάγκα. Αλλά παρόλα αυτά, είναι δημιουργήματα του Ακίρα Τοριγιάμα. Πείτε το backstory που πετάχτηκε από το παράθυρο, πείτε το «Η Toy ζητάει από τον Τοριγιάμα ιδέες ώστε να φτιάξει filler ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει κενό μεταξύ του άνιμε και του μάγκα». Ο Τοριγιάμα έδωσε στην Toy ένα memo,
πράγμα συνηθισμένο, μιας και η Toei ερχόταν πολύ συχνά και του ζήταγε ιδέες για ταινίες. Και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι αυτό το memo δεν είναι κάποιο backstory, δεν είναι καν ιστορία. Είναι κυριολεκτικά ιδέες και μερικά σχέδια σε ένα χαρτί. Αλλά τι λέει αυτό το memo? Αρχικά δίνει σχέδια για τους πρωτόγονους Saiyans, όπως ότι φορούσαν δέρματα για ρούχα, είχαν ουρές και ζούσαν σε αυτά τα σπίτια. Αναφέρει ότι τα Scouter προέρχονται από τους Σουφούριανς, όπως επίσης ότι ο πλανήτης τους ονομάζεται Plant και είχε υψηλή βαρύτητα. Στον πλανήτη Plant ζούσαν δύο φυλές, οι μικροί και τεχνολογικά αναπτυγμένοι Σουφούριανς και οι τεράστιοι παντοδύναμοι Saiyans. Οι Saiyans είναι αναγραμματισμός στη λέξη Yasai, που σημαίνει λαχανικό. Οι Σουφούριανς είναι αναγραμματισμός στη λέξη Fruit, που σημαίνει φρούτο. Έτσι είχαμε λαχανικά και φρούτα στον πλανήτη φυτό. Και αυτή είναι η ιστορία που δόθηκε από τον Toriyama. Η Toei πρόσθεσε ότι οι δύο φυλές βρισκόταν σε πόλεμο, που οι Saiyans δίκησαν μετά από μια πανσέλινο. Ένα γεγονός που συνέβαινε κάθε 8 χρόνια. Αναφέρει ότι οι Saiyans είναι μισθοφόροι που πουλούσαν πλανήτες για τεχνολογία και χρήματα. Και η τελευταία αναφορά είναι ο καλός θεός που κατέστρεψε τον πλανήτη Βεντζίτα λόγω της κακίας των Saiyan, που μέχρι στη συνέχεια ο Toriyama αγνόησε, αλλά στη συνέχεια έγινε αναφορά στην ταινία Broly ότι αυτό ήταν ψέμα του Freeza. Το κοινό όμως και των δύο είναι ότι πουθενά δεν ακούγεται το όνομα πλανήτης Plant. Ακόμη και το αρχικό memo στην πραγματικότητα είχε δύο εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση αναφέρεται στον πλανήτη ως Plant και η δεύτερη διαγράφει το όνομα με κόκκινο στυλό και αναγράφει πλανήτης Βεντζέτα. Και αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτή η διόρθωση. Είναι ο Toriyama που μετά από καιρό θυμήθηκε πως είχε ονομάσει τον πλανήτη ή η Toei που έκανε τη διόρθωση. Άρα, στο γενικό πλαίσιο της σειράς, από πού προέρχεται το όνομα Plant το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο GT? Η πηγή του GT είναι το σχέδιο εξολόθρευσης των Saiyan. Ένα βιντεοπαιχνίδι που έγινε οδηγός και συνέχεια έγινε OVA. Και χάρη σε αυτό, όλα γίνονται προφανή. Έχεις τον Δόκτωρα Ράιτσι που δημιούργησε μια μηχανή για να πάρει εκδίκηση από τους Saiyans. Η μηχανή μεταμορφώνεται στο Hatchiak και ξεκινάει την εκδίκησή της. Αλλά κυριότερο, για πρώτη φορά ξεκαθαρίζεται ότι ο πλανήτης Βετζέτα λεγόταν Plant πριν τον καταλάβουν οι Saiyans. Ότι οι Saiyans ήρθαν στον πλανήτη και οι Σουφούριανς τους δέχτηκαν. Αρχικά ζούσαν ειρηνικά, μέχρι ότου ξέσπασε πόλεμος. Αλλά ο λόγος πολέμου μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένετε. Αν και οι Saiyans σε κάθε έκδοση της ιστορίας εμφανίζονται ως επιθετικοί, το σχέδιο εξολόθρευσης των Saiyan φέρνει στο τραπέζι τυραννία, υποδούλωση και επανάσταση. Με το Βετζέτα να εξηγεί ότι οι Σουφούριανς είχαν φερθεί στο λαό του Άκαρδα και τους μεταχειριζόντουσαν σαν δούλους. Με μία μέρα έναν γενναίο Saiyan με το όνομα Βετζέτα να οδηγεί τον λαό του στην ελευθερία και με τους υπόλοιπους Saiyans να ονομάζουν τον πλανήτη προς τιμήν του. Και όπως πολύ πιθανόν τα καταλάβατε, αυτός ο Βετζέτα ήταν ο πατέρας του δικού μας. Αλλά είναι αυτή η πραγματική αλήθεια? Όλη αυτή η ιστορία προέρχεται από το στόμα του ίδιου του Βετζέτα, οδηγώντας έτσι σε ένα παράδοξο. Και ίσως μία πιθανή σκευωρία? Γιατί όπως είναι γνωστό, η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Έτσι δεν γνωρίζουμε αν ο Βετζέτα ήξερε την πραγματικότητα ή αν τα λόγια του ήταν απλά ιστορίες που είχε ακούσει από τον πατέρα του, κυρίως με αφορμή ώστε να κάνει όλα τα σχέδια κατακτησής του να ακούγονται πιο ηρωικά. Το πλεονέκτημα όμως αυτής της κατάστασης είναι ότι το GT θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή την ιστορία. Με την εκδοχή του Βετζέτα και του Baby να μην ταιριάζουν, η ιδέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση και αντιζηλία. Γιατί ο Baby δεν ξεκινάει το σχέδιό του με στόχο το Βετζέτα. Ξεκινάει γενικά ενάντια των Saiyans. Και θα ήταν ιδιαίτερα καλή ιδέα αν ξαφνικά μάθαινε ότι ο γιος του ανθρώπου που κατέστρεψε το λαό του είναι ακόμη ζωντανός. Σίγουρα θα του προκαλούσε έντονα συναισθήματα. Ίσως μια ανάγκη για εκδίκηση? Να θέλει να τον κάνει να νιώσει τον πόνο του λαού του? Ο Baby θα μπορούσε να γραφτεί ως ένας τραγικός χαρακτήρας, που αν και παράσιτο, βλέποντας το Βετζέτα, η ψυχή του βασιλιά των Σουφούριανς ξύπναγε μέσα του. Ίσως να είχαμε τον Baby να ζητά δικαιοσύνη για τον αδικοχαμένο του λαό, και ίσως ο Βετζέτα να του σπάει όλη αυτή την πραγματικότητα, εξηγώντας ότι οι Σουφούριανς δεν ήταν ποτέ ήρωες, αλλά αντίθετα ήταν χειρότεροι βάρβαροι από τους βάρβαρους που είχαν υποδουλώσει. Υπήρχαν αμέτρητες ευκαιρίες, και όλα τα χαρτιά ήταν στο τραπέζι για μια ενδιαφέρουσα ιστορία, που για πρώτη φορά στα ιστορικά όλου του Dragon Ball θα αναμίγνυε τους παλιούς Saiyans και θα μας έδειχνε την βασιλική μεριά του Βετζέτα, καθώς επίσης και την ωριμότητά του μετά από τόσα χρόνια που ζει στη γη. Και φυσικά, θα μπορούσε να έκλεινε με τον Goku, έναν Saiyan που μεγάλωσε στη γη, έχοντας μάθει τις αρετές των πολεμικών τεχνών και της καλοσύνης, να πηγαίνει ένα βήμα πιο κοντά στο λαό του, ξεκλειδώνοντας μία δύναμη που βασίζεται στην ουρά των Saiyans. Το πρώτο χαρακτηριστικό που ο Toriyama ανέφερε στο μέμο του για αυτούς. Και εδώ έρχεται ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα με τη σειρά. Σαν ένα καρδιογράφημα που έχει σταματήσει, η ιστορία του GT μέχρι στιγμής δεν είχε κάτι που να μας κινήσει το ενδιαφέρον. Έλειπε το πάθος, η επιθυμία, η οργή, ο φόβος, το θάρρος, αλλά κυρίως το έντονο συνέστημα. Το Dragon Ball δεν ήταν ποτέ κάποιο σεναριακό masterpiece. Είναι μια ιστορία που ειδικά προς το τέλος βασιζόταν ιδιαίτερα στη σεναριακή έννοια γνωστή και ως power escalation. Ή με απλά λόγια, την ιδέα ότι ο πρωταγωνιστής πρέπει συνεχώς να δυναμώνει κατά τη διάρκεια της ιστορίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει την επόμενη πρόκληση.
Και αν και αυτό δεν είναι κάτι περίεργο, αυτό που έκανε το Z να ξεχωρίζει ήταν τα character moments. Character moment είναι η στιγμή που όλο το χτίσμα που έχεις κάνει σαν συγγραφέας επιτέλους ακουμπάει τον αναγνώστη, όπου όλη η προμηνία δίνει καρπούς. Όταν ο Γιούγκη νικάει το Φαραώ, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί στα δυο του πόδια μόνος του. Όταν ο Γκόκου, που για καιρό έβλεπε τους Σάγιαν σαν τίποτα παραπάνω από πολεμοχαρή τέρατα, φωνάζει ότι είναι Super Saiyan, παίρνοντας έτσι στους ώμους του την ευθύνη να εκδικηθεί τον θάνατο των προγόνων του. Το από πού προέρχεται συναντάει το πώς μεγάλωσε και πώς τα δύο συνδέθηκαν ώστε να δημιουργήσουν το χαρακτήρα του. Είτε η μεταμόρφωση του Γκόκου σε Super Saiyan, το τελικό καμεχαμεχά του Γκόχαν, είτε η Spirit Bomb στο Kid Buu, ο Toriyama ήξερε πώς να χτίσει character moments και να εκμεταλλευτεί τους χαρακτήρες του, είτε αυτό ήταν μέσω πόνου, είτε μέσω οργής, είτε μέσω ελπίδας. Η σειρά ξεκίνησε δίχως character moments. Ο Γκόκου μεταμορφώθηκε σε παιδί, δίχως όμως να δοθεί χρόνο στους χαρακτήρες και σε εμάς να αντιληφθούμε την κατάσταση. Απευθείας στο επίκεντρο γίνονται οι Dragon Balls με τα μαύρα αστέρια, με το γεγονός ότι ο Γκόκου έγινε παιδί να μην συζητιέται ποτέ. Η σειρά δεν μας έδωσε ποτέ το σημείο όπου ο Γκόκου να αντιληφθεί ότι σαν παιδί δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στην ομάδα του. Και η ιστορία του Baby είχε μια τέτοια ευκαιρία. Αλλά αντί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, απλά τον μεταμόρφωσε σε Super Saiyan 4. Σκεφτείτε, η σειρά δεν έκανε ποτέ κάποια απόπειρα να εξηγήσει το Super Saiyan 4. Και αναρωτηθείτε, τι ξέρετε για το Super Saiyan 4 και πώς το απέκτησε ο Γκόκου, πλην μερικών προτάσεων που θα μάθουμε αργότερα περί των Blue Waves, που η μόνη τους χρήση είναι στο μέλλον ώστε κι άλλοι χαρακτήρες να πάρουν αυτή τη μορφή. Κανένας χαρακτήρας στη σειρά δεν συμπεριφέρεται σαν το χαρακτήρα που θα αναμέναμε να είχε. Πράγμα σοκαριστικό αν κρίνουν τα σχέδια των δημιουργών. Σε συνέντευξη του Άτσου Σιμαεκάουα, ρωτήθηκε αν υπήρχαν ιδέες που δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσουν στο GT. Και η απάντησή του ήταν σοκαριστική. Υπήρχαν πολλές μικρότερες πλοκές για το υπόλοιπο cast. Ο Μαεκάουα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον Γκόχαν και ήθελε να είχε μια ηρωική επιστροφή στην επόμενη ιστορία με το Super 17. Πίστευε ότι για κάποιον που παράτησε τη μάχη, το να γυρίσει πίσω έπρεπε να γίνει αρμονικά, με λίγο δράμα. Ήθελε να αφιερώσει ένα ολόκληρο επεισόδιο για τους λόγους που ο Γκόχαν θα επέστρεφε πάλι στη δράση. Όπως ίσως ένας τραυματισμός της Βιντέλ που θα τον έφερνε στο έσχατο σημείο και μέσα στην απελπισία του θα έβρισκε πάλι τα παλιά του πολεμικά ρούχα. Με την ατάκα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα τα φορούσα ξανά. Βάζοντας στην άκρη τη μητέρα του που με δάκρυα στα μάτια θα προσπαθούσε να τον εμποδίσει και κάνοντας μια θεαματική είσοδο στο πεδίο της μάχης, ο Γκόχαν θα επέστρεφε στη δράση. Αλλά ως δευτερεύουσα πλοκή που δεν αφορούσε τον Γκόκου, ο Μαεκάου αναγκάστηκε να τη βάλει στην άκρη και σταδιακά να την πετάξει τελείως. Σχολιάζει ακόμα και το γεγονός ότι ο Πίκολο δεν πολεμάει ποτέ στη σειρά, με τη δικαιολογία ότι το GT ήταν η ιστορία του Γκόκου και πως, όπως ο Γκόκου σχετίζεται με τον Βεντζέτα, έτσι ο Πίκολο σχετίζεται με τον Γκόχαν. Άρα, αν κάποτε γραφόταν μια ιστορία για τον Γκόχαν, ίσως υπήρχε κάτι και για τον Πίκολο εκεί πέρα. Το Dragon Ball GT έκανε μια νέα αρχή. Με τον Γκόκου να γίνεται παιδί, με τον Τράγκ και την Μπάνα να αναλαμβάνουν τον ρόλο της Μπούλμα. Και το περίεργο είναι ότι αυτή η ιδέα περιορίζεται μόνο στο opening. Έχετε παρατηρήσει ποτέ το opening του Dragon Ball GT, όπου αν και είναι η πιο αμφιλεγόμενη σειρά Dragon Ball προς την ποιότητά της, σε όλους αρέσει το opening. Και όσο και αν θέλω να δώσω επένους μόνο στη μουσική, η εικόνα δεν πάει καθόλου πίσω. Παραδοσιακό 90's Cell Animation, με ζωντάνια, ενέργεια, τρομακτικούς μυστήριους τόπους και εχθρούς, με νέα μέρη και χαρακτήρες, και το κυριότερό του είναι ότι αντίθετα με τη σειρά κάνει μια πολύ καλύτερη εισαγωγή στους χαρακτήρες. Από την πρώτη κιόλας σκηνή, βλέπουμε ένα διαστημόπλαιο να προσγειώνεται απότομα, δείχνοντας έτσι ότι οι περιπέτειες έχουν σκαμπανεβάσματα. Ο Γκόκου ως ο τυπικός Γκόκου είναι απλό άτομο, αλλά επαντρέπεται να τον βλέπει γυμνό και του δίνει ρούχα να ντυθεί. Αυτή εδώ η σκηνή σου δίνει καλύτερη επεξήγηση για τις προσωπικότητες των χαρακτήρων από πάνω από 60 επεισόδια σειράς. Ακόμη και το βλέμμα του Τρανκς στην άκρη, πιθανότατα γιατί ασχολείται με το διαστημόπλαιο αντί να παίζει με τους άλλους δύο, δίνει τον ρόλο του και την ωριμότητά του. Το τεράστιο φως στην κορυφή, με τους χαρακτήρες μας να πηγαίνουν να το εξερευνήσουν, με τους στίχους να μιλάνε για το θάρρος του Γκόκου, ενώ ο ίδιος περνάει από την οθόνη. Αν και ο Γκόκου έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, ο Τρανκς με το σπαθί του έχει τη δεξιοτεχνία και το μυαλό. Όταν ένα πτήνο κλέβει μια Dragon Ball, η Παν που είναι μικρότερη και λιγότερο έμπειρη, αφήνει τα πάντα και τρέχει να το πιάσει. Ο Γκόκου πετάει παρατηρώντας την κατάσταση και ο Τρανκς που είναι πιο υπεύθυνος ακολουθεί με το διαστημόπλαιο και δεν αφήνει τον εξοπλισμό τους πίσω. Τεράστια τρομακτικά πλάσματα σε άγνωστους κόσμους που μπορεί να είναι και φιλικά. Οι στίχοι μιλούν για αγάπη. Πως αν κρατηθούν όλοι χέρι-χέρι θα καταφέρουν να γλιτώσουν από όλο αυτό το σκοτάδι. Ιδέες που δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Και αυτό γιατί υπήρχε τόση αιμονή με τη σειρά να θυμίζει το Ζήτα. Όταν κυνηγάς να αντιγράψεις κάτι, δίχως όμως να έχεις το δικό σου όραμα, δεν μπορείς ποτέ να ξεχωρίσεις. Αλλά η επόμενη είναι μια φρέσκια αρχή. Κάτι το οποίο κανένας δεν περίμενε και ίσως σώσει τη σειρά. Άρα ελάτε μαζί μου στο επόμενο επεισόδιο, όπου ένας κουρασμένος στρατός επιστρέφει για ακόμη μια φορά.